Business Growth Challenges, λέει ο τίτλος της συζήτησή μας. Καλησπέρα και πάλι, για άλλη μια φορά, εδώ από το Φόρουμ των Δελφών, που εκπέμπει από το ΖΑΠΗ. Είπαμε του χρόνου στους Δελφούς, η ψυχή μας είναι στους Δελφούς. Είμαστε όμως εδώ. Το Φόρουμ αυτό έχει παρουσιάσει και πάλι πολύ μεγάλη επιτυχία. Ακούσατε πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε απόψε τον πρώην Υφυπουργό, παρά τον Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, τον πρώην Υφυπουργό της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Λιάκο, ο οποίος είναι και στέλεχος τραπεζικό και στον ιδιωτικό τομέα πάρα πολλά χρόνια και αυτή την περίοδο συμμετέχει και στην Επιτροπή Διαμόρφωσης του Προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Πρόσκληση. Ελπίζω και εύχομαι του χρόνου το Delphi Economic Forum να διεξαχθεί στους Δελφούς. Είναι μια περιοχή που τη γνωρίζω καλά, ίσως να το γνωρίζετε αυτό. Είναι μια υπέροχη, ένα υπέροχο μέρος. Mm. Πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουμε και θετικά νέα από το μέτωπο το ιατρικό, που θα μας επιτρέψει του χρόνου να διαζώσεις να είμαστε πάλι στον ίδιο χώρο. Το εύχομαι και το ελπίζω για όλους. Αυτή είναι η ευχή όλων μας και βεβαίως να κερδίσουμε και το στοίχημα του φετινού καλοκαιριού και του τουρισμού. Θα αναφερθούμε και σε αυτά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα θέματα της οικονομίας. Οι προηγούμενοι ομιλητές μας έδωσαν μια πολύ καλή πάσα και θα ήθελα, Υπουργέ, να ξεκινήσουμε από αυτό το λεγόμενο Recovery Fund, σε άπτα στα ελληνικά. Αυτά τα 32 συν ΕΣΠΑ, συν υπόλοιπο ΕΣΠΑ, περίπου 60 δις που θα φτάσουν στη χώρα μας, αν βεβαίως αποφασίσει θετικά η Σύνοδος Κορυφής. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω το σχόλιο σας επ' αυτού, κατά πόσον φοβάστε, αν σας ανησυχεί, ότι τελικά το ποσό που θα φτάσει στη χώρα μας και ο τρόπος με τον οποίο θα το λάβουμε κρύβει κάποιες μνημονιακές υποχρεώσεις. Η αλήθεια είναι ότι με ανησυχεί, διαβάζοντας τις τελευταίες δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων και βλέποντας επίσης τη διαφωνία και τις αντιρρήσεις σημαντικών κυρίως χωρών του Βορρά. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μία μεθοδολογία η οποία μπορεί να ακολουθηθεί, που αφορά τη δημιουργία μίας λίστας αλλαγών μεταρρυθμίσεων δράσεων που συνάδουν φυσικά με τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να συμπεριληφθούν στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Mm-hmm. Αυτή η διαδικασία δεν έχει χαρακτηριστικά μνημονίου και πόσο δε μάλλον τήρησης προαπαιτουμένων που είχαν χαρακτηρίσει τη μνημονιακή περίοδο. Για να φτάσουμε όμως σε αυτό το σημείο, θα είναι το αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων συζητήσεων που θα γίνουν σε κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο και για αυτό το θέμα το οποίο αναφέρεται. Μεταξύ άλλων όμως θα έχει να κάνει και αυτό επίσης με ανησυχεί, αν θα έχουμε τελικά μια αλλαγή της σύνθεσης μεταξύ των μεταβιβάσεων, των grants και των δανείων. Υπάρχουν χώρες οι οποίες ανησυχούν ότι αυτό θα ανοίξει τη διάθεση χωρών, κυρίως του Νότου, να προχωρήσουμε σε περαιτέρω αμοιβιοποίηση του χρέους και μάλιστα με ένα σταθερό τρόπο. Mm-hmm. Άρα αυτό που διαβλέπω από τη σχετική εμπειρία που έχω λόγω του συμμετοχών μου στις διαπραγματεύσεις την περίοδο που αναφέρατε όταν ήμουν υφυπουργός, φοβάμαι ότι κάποιες χώρες θέλουν να αποτρέψουν και τη σκέψη ακόμα κάποιων χωρών ή κάποιων πολιτικών δυνάμεων να προς αυτή την κατεύθυνση, αυτή τη θετική θα χαρακτήριζα mm-hmm. κατεύθυνση. Mm-hmm. Άρα είναι μία πρόκληση για τις ευρωπαϊκές δυνάμεις να προχωρήσουν, να προωθήσουν τέτοιες ιδέες και τελικά η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής να είναι αυτή που είναι, με μικρές αλλαγές οι οποίες να μην αλλάζει τον κεντρικό χαρακτήρα της. Από τι εξαρτάται, πιστεύετε, το τελικό αποτέλεσμα? Οι δυνάμεις αυτές που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση, πιστεύετε ότι θα κυριαρχήσουν τελικά? Κοιτάξτε, θα είναι μια διαδικασία η οποία θα τραβήξει σε μάκρος. Ήδη αυτό που λένε είναι ότι η Σύνοδος Κορυφής του Ιουνίου θα είναι ένα προκατακτικό βήμα. Mm-hmm. Αυτό που λείπει και αυτό που θα ήθελα να δω είναι να ανοίξει η κουβέντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την επόμενη μέρα της Ευρώπης. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη στιγμή την Τραπεζική Ενοποίηση και την Νομισματική Ένωση, αλλά δεν έχουμε το συγχρονισμό που απαιτείται, ίσως να είναι η πρώτη φορά αυτή τη στιγμή με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συγχρονισμό μεταξύ νομισματικής πολιτικής ή δημοσιονομικής πολιτικής. Άρα, εφόσον η δημοσιονομική πολιτική είναι ένα μέρος, ένας πυλώνας της συνολικής πολιτικής ενοποίησης, θα ήθελα τον προοδευτικό χώρο, να το πω έτσι, που προέρχομαι από αυτόν τον χώρο, να βάλει μπροστά όλη αυτή τη διαδικασία, να είναι ο πρωτοπόρος προς αυτή τη διαδικασία. Βλέπω ατολμία, για να είμαι ειλικρινής, από όλους να ανοίξουν αυτό που είναι το πραγματικό για μένα επίδικο της επόμενης μέρας της Ευρώπης. Θεωρώ ότι αυτό
θα μπορούσε να ανοίξει τους ορίζοντες να συζητήσουμε πραγματικά και για μέρους, για λύσεις όπως είναι η αμοιβιοποίηση του χρέους. Μάλιστα. Που ουσιαστικά αυτή τη στιγμή έχουμε μια αμοιβιοποίηση, αλλά απλώς να προσθέσω ότι είχαμε και μια έμεση αμοιβιοποίηση και στο παρελθόν μέσω του ESM, που αυτό είναι πολύ το ξεχνούν. Με δεδομένο ότι θα έχουμε το καλό σενάριο και για την Ευρώπη και για τη χώρα μας και τα χρήματα θα κατευθυνθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην Ελλάδα. Το ερώτημα είναι το εξής. Ποιος τελικά αποφασίζει ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας? Θα είναι η ελληνική κυβέρνηση, θα είναι η Ευρώπη, θα είναι η αγορά? Και αν ο διάλογος αυτών των stakeholders, σε άπτες στα ελληνικά, θα οδηγήσει σε ένα ορθολογικό αποτέλεσμα? Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω από το χέρι της αγοράς. Mm-hmm. Γιατί βλέπω πάρα πολλούς να ξαναβάζουν αυτή την ιδέα περί το αόρατο χέρι της αγοράς. Το αόρατο χέρι της αγοράς σε διεθνές επίπεδο ήταν μία αιτία μεταξύ άλλων η οποία προκάλεσε τις κρίσεις του παρελθόντος, τις οποίες δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Mm-hmm. Όσον αφορά την ελληνική περίπτωση, δεν θα έλεγα ότι το παραγωγικό μοντέλο που έχουμε αυτή τη στιγμή έχει αφήσει ένα ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Κάθε άλλο θα έλεγα. Αν το παραμοίαζα με έναν πίνακα, θα έλεγα ότι δεν θα διεκδικούσε και θέση στην Εθνική Πινακοθήκη, πόσο δε μάλλον να ήταν στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης ως υπόθυγμα διεθνούς τροχνοτροπίας. Δεν θα το έλεγα αυτό. Άρα, νομίζω ότι αυτό που απαιτείται είναι να ξεκινήσει ένας διάλογος μεταξύ πολιτικών κομμάτων, των επιστημονικών φορέων, των πανεπιστημίων, κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να ενσωματώσουμε σε ένα σχέδιο τα θετικά, τα πλεονεκτήματα, τα συντηρητικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας και αυτό να αποτελέσει ένα υπόδειγμα στο οποίο θα στηριχθούμε για την επόμενη μέρα. Όχι μόνο για τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της πανδημίας, αλλά για μένα αυτό που λείπει, και εξού και χαρακτηρίζω πολλές φορές ελληματικές στις διάφορες προτάσεις που ακούγονται στο δημόσιο διάλογο τον τελευταίο καιρό, ότι λείπει η επόμενη μέρα. Τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα? Άρα θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία και τα 32 δις και τα χρήματα του ΕΣΠΑ και από άλλες πηγές να τα χρησιμοποιήσουμε με ένα τέτοιο τρόπο, εκμεταλλευόμενοι τα δυνατά μας σημεία και τα πλεονεκτήματά μας, όπως είπε και εξάλλου και ο κύριος Βέτας που ήταν στην προηγούμενη συζήτηση, δηλαδή αυτό το υπόδειγμα το οποίο συζητείται και σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή. Ο οποίος κάλεσε προς συνένεση, δηλαδή ζήτησε συνένεση. Αυτό είναι ακριβώς αυτό που έλεγα και το έχω πει και εγώ σε διάφορες δημόσιες τοποθετήσεις μου, ότι δεν είναι αποτέλεσμα εργασίας μιας επιτροπής ειδικών, οι οποίες έχουν θετική διάθεση, αλλά πρέπει να είναι ένα αποτέλεσμα ενός ευρύτερου διαλόγου. Πρέπει να μάθουμε επίσης και να ενσωματώσουμε και τα διδάγματα του παρελθόντος. Έχοντας, όπως σας είπα και πριν, την εμπειρία διαχείρισης του τρίτου προγράμματος, θα έλεγα ότι αυτό που πρέπει να μάθουμε είναι να συνεννοούμαστε μεταξύ μας. Πρέπει να απονεχοποιήσουμε την έννοια του συνεννοούμε, του συζητάω, του διαλέγουμε. Πρέπει είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλους μας. Δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο ένα κόμμα ή μια κυβέρνηση, αλλά αφορά όλη την ελληνική κοινωνία. Η επόμενη μέρα της Ελλάδος είναι σημαντικό για όλους μας. Επειδή μιλήσατε για διδάγματα του παρελθόντος, εγώ θέλω να πάω σε προβλήματα του παρελθόντος, σε παθογένειες του παρελθόντος. Είδαμε τον Πρωθυπουργό και αυτή την κυβέρνηση να δεσμεύεται ότι τα χρήματα αυτά δεν θα σπαταληθούν. Και αναρωτιέται κανείς, δείχνουν να έχουν πολιτική βούληση. Αυτό υπήρξε μια δημόσια δέσμευση. Από εκεί και πέρα όμως, πώς ξέρουμε ότι δεν θα χρηματοδοτηθούν κάποιοι κλάδοι εν είδη χάρες ή δεν θα χρηματοδοτηθούν κάποιες εταιρείες ζόμπι? Δεν θα αναπαράγουμε επί της ουσίας παθογένειες του παρελθόντος? Τι πιστεύετε? Κοιτάξτε, αν η προσέγγιση ήταν να ακούσουμε μόνο αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, δύσκολα θα υπήρχε κάποιος άνθρωπος ο οποίος θα έλεγε διαφωνώ. Εγώ όμως ως πολιτικοποιημένο θα έλεγα ότι η διαχείριση της κατάστασης της νη κυβέρνησης πριν την κρίση της πανδημίας, για να είμαι έτσι δικαίως, δεν μου δίνει και πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Δηλαδή, ο αναπτυξιακός νόμος, για παράδειγμα, που κατατέθηκε τον περασμένο φθινόπωρο, δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία μόλις περιγράψατε. Μακάρι, επειδή μιλάμε για διδάγματα του παρελθόντος και τα πρόσφατα διδάγματα του παρελθόντος, να τα έχουμε ενσωματώσει, να τα έχουμε καταλάβει, άρα να λειτουργήσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο όσον αφορά την επόμενη μέρα. Σαφώς πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη του παρελθόντος. Μην λησμονούμε ότι από τη δεκαετία του 80 έχουν εισδρεύσει τεράστια κεφάλαια στη χώρα και στο τέλος της ημέρας δεν είχαμε αυτό που λέγαμε πριν, ένα παραγωγικό μοντέλο με αναπτυξιακό αποτύπωμα.
Τα χρήματα σπαταλήθηκαν, θα έλεγα, σε κατανάλωση, σε άλλα έργα τα οποία ήταν ημιτελή και γενικώς δεν είχαμε ένα σχεδιασμό πώς αυτά τα χρήματα θα έχουν μια πολλαπλασιαστική επίδραση. Μάλιστα. Θυμίζω την κουβέντα του 2010 περί πολλαπλασιαστικής επίδρασης. Πρέπει να την κάνουμε τώρα αυτή τη φορά με τη θετική κατεύθυνση. Δηλαδή, το κάθε ένα ευρώ το οποίο θα επενδύσουμε, πόσα ευρώ παραπάνω μπορεί να δημιουργήσει στην ελληνική οικονομία. Μάλιστα. Έχω 5 λεπτά ακόμα. Ο χρόνος περνάει γρήγορα και θα ήθελα να σας ρωτήσω, με δεδομένο ότι συμμετέχετε και στην επιτροπή που φτιάχνει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε ότι ο COVID-19 ουσιαστικά πίστωσε στην κυβέρνηση πολλά θετικά και φαίνεται να υπάρχει, να χτίζεται μια σχέση εμπιστοσύνης με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Κάτι που, αν θέλετε, κάνει το ΣΥΡΙΖΑ να χάνει δημοσκοπικά. Με δεδομένο λοιπόν ότι εσείς φτιάχνετε αυτό το νέο πρόγραμμα, πώς η αριστερά θα βρει το βηματισμό της στη μετά-COVID εποχή, ποια είναι η νέα αριστερά που θέλετε, η νέα αριστερά που φτιάχνετε? Κοιτάξτε, τα δημοσκοπικά ευρήματα πάντοτε έχουν την αξία τους και αποτυπώνουν την κατάσταση τη συγκεκριμένη στιγμή. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως βρίσκεται σε μια διαδικασία αλλαγών, σε μια διαδικασία μετασχηματισμού. Και πρέπει όντως να μετασχηματιστεί σε ένα σύγχρονο κόμμα της αριστεράς. Και ας το κάνουμε λίγο με δίνοντας κάποια τα παραδείγματα. Της αριστεράς. Για παράδειγμα, έχουμε τώρα την κρίση της πανδημίας και λέμε ότι ο ρόλος του κράτους αναθεωρείται και ενδυναμώνεται. Αλλά πρέπει να συζητήσουμε τι κράτος θέλουμε. Σίγουρα ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι προς θετική κατεύθυνση. Αλλά δεν πρέπει να μείνουμε μόνο σε αυτό, αλλά πρέπει να δούμε και το κομμάτι των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Πρέπει να αποκαταστήσουμε τη σχέση μεταξύ των κρατικών λειτουργών και του πολίτη. Άρα να διευκολύνουμε τη ζωή του. Πρέπει να δούμε, σε αντιδιαστολή με το νεοφιλελεύθερο υπόδειγμα, το θέμα της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του δημοσίου τομέα και όχι το μέγεθος ή την ποσότητα των εργαζομένων. Θα πρέπει να συζητήσουμε πλέον για ζητήματα όπως είναι η ασφάλεια. Όχι με τη λογική της αστυνόμευσης γειτονιά, αλλά με τη λογική των δικαιωμάτων, την πρόσβαση στα δικαιώματα, την πρόσβαση σε ευκαιρίες για την παιδεία, για την υγεία. Να ενσωματώσουμε έννοιες πλέον όπως είναι τα δημόσια αγαθά. Η παιδεία και η υγεία, για παράδειγμα, δεν μπορεί να είναι αυτό που λέει στη διεθνή ορολογία tradable goods and services. Πλέον είναι δημόσιο αγαθό. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Όσον αφορά την οικονομία, αναφέραμε πριν για το αναπτυξιακό υπόδειγμα. Άρα, πώς παρεμβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και έχουμε πλέον ένα διαφορετικό αναπτυξιακό υπόδειγμα, πώς εκμεταλλευόμαστε τους κλάδους με τα συγκριτικά πλέον εκτήματα. Και επίσης, αυτό που πρέπει να δει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η σχέση με και οι ηθικοί κανόνες, αν θέλετε, που θα διέπουν τη σχέση πολιτών, πολιτικών και πολιτικής. Πρέπει να δώσει ένα νέο νόημα. Πώς μπορεί να γίνει και πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ πλειοψηφικό ρεύμα στην ελληνική κοινωνία? Κοιτάξτε, θα σας το πω λίγο διαφορετικά. Βλέπω ότι γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για τα πρόσωπα. Ποτέ δεν υποτιμώ τη σημασία και το συμβολισμό των προσώπων. Θεωρώ όμως ότι αυτό που μπορεί να καταστήσει το ΣΥΡΙΖΑ ξανά ελκυστικό, να ανοίξει τις πόρτες ώστε ο κόσμος να έρθει, να τον προσεγγίσει, να καταθέσει τις δικές του απόψεις, είναι η μάχη, να το πω έτσι εντός ή εκτός εισαγωγικών, των ιδεών, των προταγμάτων, του προγράμματος. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αποκτήσει ουσία προγραμματική. Και θεωρώ ότι είναι πολύ πιο σημαντικό, πολύ πιο ουσιώδες αυτή η διαδικασία, έστω και αν είναι πιο επώδυνη. Μην ξεχνάτε ότι διαχρονικά η αριστερά χαρακτηρίστηκε από αυτή μια επώδυνη διαδικασία διαλόγου, διερεύνησης, αναζήτησης νέων ιδεών, νέων δρόμων. Είναι μια ευκαιρία, θεωρώ, και λόγω της αναθεώρησης πολλών πραγμάτων, λόγω της κρίσης πανδημικής, να ξαναπιάσουμε το νήμα έτσι όπως το είχαν πιάσει κάποιοι. Μου μένει ένα λεπτό ακριβώς. Θέλω σε 30 δεύτερα μία πρόβλεψη για τις τράπεζες. Η επόμενη μέρα των τραπεζών, επειδή προέρχεστε και από το χώρο του τραπεζικού. Κοιτάξτε, οι τράπεζες σίγουρα συνεισφέρουν αυτή τη στιγμή στην προσπάθεια που γίνεται αντιμετώπιση της κρίσης. Και το μεσημέρι εδώ είχαν οι 4 CEO των συστημικών τραπεζών και ανέφεραν πάρα πολλά παραδείγματα. Θεωρώ όμως ότι ότι οι τράπεζες πλέον έχουν και ένα διευρυμένο ρόλο. Δεν είναι μόνο η ικανοποίηση των μετόχων. Αυτό που πρέπει να δούνε είναι, και το ενσωματώνουν ήδη, είναι οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης που βάζει ο ΙΕ. Να πω ότι αυτοί οι στόχοι θα αποτελέσουν μέρος των stress test και μέρος επίσης των εποπτικών μηχανισμών και των μέτρων που θα βάλουν οι εποπτικοί μηχανισμοί και στο μέλλον. Μάλιστα. Άρα υπάρχει και το κοινωνικό αποτύπωμα. Θεωρώ εδώ, και κλείνω με αυτό για να μην τρώω χρόνο για τους επόμενους, ότι θα πρέπει η συνεργασία με την κυβέρνηση να γίνει πιο στενή.
Mm-hmm. Να έχουμε εργαλεία χρηματοδοτικά, γεωδοτικά, που τα πραγματικά, οι πραγματικές όμως εγγυήσεις να είναι όπως ισχύει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αν ακολουθήσουμε το παράδειγμα της υπόλοιπης Ευρώπης, προκειμένου να μειωθεί, αν θέλετε, και η πίεση που ασκούν οι τράπεζες για αυτά που θέλουν ως εγγυήσεις. Κύριε Λιάκο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Μέσα σε 20 λεπτά νομίζω καλύψαμε πολλά θέματα για την παρουσία σας σήμερα στο Delphi Forum. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να ευχαριστήσουμε πολύ τους διοργανωτές. Σκυτάλη στους επόμενους.